Για να συζητήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την εν γέννη πολιτική επικαιρότητα με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά αγαπητέ κύριε Πολύζο. Για σας φαντάζομαι είναι μονόδρομος να έρθει στην πράξη αυτή η ευχή. Να είναι μια καλύτερη χρονιά, έτσι. Πολιτικά ιδίως, αυτό που λέτε ισχύει απόλυτα, ναι. Γιατί το 23 πολιτικά... Ναι, το για εσάς εννοούσα για την πολιτική ναι, σας οικογένεια, κατάλαβα, έτσι. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, δεν ήταν καλό το 23 και ας ελπίσουμε ότι το 24 θα είναι καλύτερο. Και δεν έχετε και χρόνο για να γίνει περίφημη ανάταξη. Όλα πρέπει να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω να πω, σε 5 μήνες είναι οι εκλογές, στο ενδιάμεσο έχετε ένα συνέδριο, έχετε ένα προσυνέδριο στην Θεσσαλία. Όλα αυτά στερούν από τον χρόνο που είναι να αφιερώσετε αποκλειστικά για τις εκλογές. Κοιτάξτε, απ' την άλλη πιστεύω, αγαπητέ κύριε Πολύζο, ότι αν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, ο χρόνος είναι υπεραρκετός, ώστε αυτές να αποδώσουν καρπούς και να μπορέσει να υπάρξει μια ανασυγκρότηση και ανάταξη. Νομίζω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου το βασικό θέμα είναι να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Και στην πραγματικότητα για μένα αυτό σημαίνει ουσιαστικά να αλλάξουμε πορεία, κύριε Πολύζο, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που λέγαμε και στην εισαγωγή με αφορμή τις ευχές, ότι το 23 δεν πήγε καλά. Για να μην πήγε καλά, κάποιοι λόγοι υπήρξαν πολύ σοβαροί, γιατί δεν χάσαμε ένα μικρό ποσοστό της γραμμής μας. Όταν αυτοί οι λόγοι πρέπει να αναιρεθούν και αν αναιρεθούν με τη λήψη των αποφάσεων των σωστών, τότε εγώ πιστεύω ότι προλαβαίνουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Θα συμβεί αυτό. Και δεν θέλω τώρα να εκπέμψετε αισιοδοξία. Η ευχή είναι ρεαλιστικός στόχος τουλάχιστον να βρεθείτε στην δεύτερη θέση, γιατί δημοσκοπικά από τα προβλήματα που προέκυψαν τα ενδοοικογενειακά σας στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφεται στην τρίτη θέση εξακολουθητικά το κόμμα σας. Όχι με τεράστιες διαφορές, αλλά είναι στην τρίτη θέση. Η αλήθεια είναι ότι είναι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στην τρίτη θέση, αλλά προφανώς είναι εφικτό να αλλάξει αυτό το δεδομένο. Και επαναλαμβάνω, ο χρόνος είναι υπεραρκετός, αρκεί να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, με σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εγώ τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω δει μεγάλες διαφορές. Πολύ μικρές είναι διαφορές. Τα όρια του στατιστικού λάθους είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς τώρα το ΠΑΣΟΚ. Ήμασταν εμείς πριν από λίγους μήνες λίγο πιο μπροστά. Προφανώς θα δοθεί μια μάχη, πώς το λένε, ψήφο-ψήφο. Είναι εφικτό. Επαναλαμβάνω όμως, βασική προϋπόθεση είναι να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ή σημαίνει ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε αποφάσεις. Απουσιάζουν οι αποφάσεις εκείνες που θα έδιναν νέα πνοή στο χώρο. Ή είναι λανθασμένες. Δεν έχει πολλές αναγνώσεις αυτό που λέτε. Ναι, έχει μια ανάγνωση επιπλέον αυτό που λέω. Θα τον πει όμως δικαιούστε να μην την συμπεριλάβετε εσείς όπως κάνατε στις δύο άλλες. Γιατί αναφέρομαι σε μεγάλες αποφάσεις που μόνο το συνέδριο μπορεί να πάρει. Okay. Το συνέδριο θα γίνει το Φεβρουάριο. Και εμείς μαζί με τον Θανάση Θαφαρόπουλο και τον Κώστα Ζαχαριάδη κάναμε μια τέτοια συγκεκριμένη πρόταση. Πάμε να την δούμε αυτή την πρόταση. Δηλαδή να αλλάξετε ευρωομάδα είναι η πρόταση. Ναι, αυτή είναι η κατάληξη της πρότασης σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο. Η πρόταση αυτή καθεαυτή είναι στην πραγματικότητα να στρίψουμε κεντροαριστερά. Mm-hmm. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα της μεγάλης κεντροαριστεράς και αυτό να μετουσιωθεί σε πράξη με μια σειρά αποφάσεις, μία εκ των οποίων είναι να επιλέξουμε ότι πια θα μετέχουμε στην ομάδα, την πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Και ουσιαστικά να φύγουμε από αυτό το δυσυπόστατο καθεστώς που από τη μια ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, απ' την άλλη, όπως θυμάστε πολύ καλά και εσείς, ο Αλέξης Τσίπρας έδινε μονίμως το παρόν στις συνόδους, στις προπαρασκευαστικές που έκαναν οι σοσιαλιστές, οι ευρωσοσιαλιστές. Και η πρότασή μας λοιπόν είναι να επιλέξουμε την Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών,
Επαναλαμβάνω όμως ως αποτέλεσμα, ως αν θέλετε μια πολιτική εκδήλωση της μεγάλης στρατηγικής απόφασης που εισηγούμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει απόφαση να στρίψει και το αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε την αριστερά. Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς. Απλώς αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να είμαστε το κόμμα και της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και του κέντρου, σε ισότιμη όμως βάση, νιώθοντας όποιος συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα ότι είναι συνειδιοκτήτης αυτής της προσπάθειας και όχι από τη μία να υπάρχουν οι ιδιοκτήτες και από την άλλη οι υπόλοιποι να είναι ή να νιώθουν ότι είναι νοικιαστές και φιλοξενούμενοι. Άρα λέτε ότι εμείς δείχνουμε μια κατεύθυνση, ότι δεν είναι μια πρόταση σε πρακτικό επίπεδο, δείχνουμε μια κατεύθυνση. Κάποιοι λένε ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ όμως ότι ενδεχομένως θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να μπλοκάρει την είσοδό σας και αυτό να το έκανε να επιχαίρει. Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν είναι αληθές. Γιατί στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μπορείς να συμμετέχεις χωρίς να μπορεί κανένα άλλο κόμμα να βάλει βετό. Έχει γίνει στο παρελθόν και με άλλα κόμματα. Η Δημάρχη συμμετείχε, το Ποτάμι επίσης συμμετείχε μαζί παράλληλα με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ταυτόχρονα με το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να έχει εμποδίσει κανείς την είσοδο των κομμάτων αυτών τα προηγούμενα χρόνια. Από τη μια. Από την άλλη, τώρα για να μιλήσουμε λίγο για τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με την πρότασή μας. Κύριε Πολύζο, να σας πω το εξής και να ακούσουν και οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές μας. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που αυτή τη στιγμή δεν δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, δεν δηλώνει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι αν αναλογιστούμε ότι το 2009, τελευταία φορά πριν τα μνημόνια, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει εκείνο το μεγάλο ποσοστό του 44%. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, κύριε Πολύζο, δεν παίρνει πάνω από 12, 13, 14%. Άρα ένα 30% ακόμη και σήμερα που είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ το 2009 δεν δηλώνει πρόθυμο σήμερα να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. 30% του εκλογικού σώματος. Έχουν φύγει οριστικά, λέτε. Από το όχι, ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω. Θα σας πω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μόνο για το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα. ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ναι, αλλά περιγράφεται ένα κρίσιμο μέγεθος που είναι άστεγο πολιτικά αυτή τη στιγμή. Ναι, θα συμπληρώσω τώρα σε αυτό, αν και δεν είναι ακριβώς άθροιση, γιατί πολλοί οι άνθρωποι και ψηφοφόροι είναι και στα δύο αυτά, στις δύο δεξαμενές που θα σας υποδείξω. Από την άλλη, ΣΥΡΙΖΑ το 2019 πήραμε 32%. Τώρα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είμαστε στο 12, 13, 14%, δηλαδή ένα 20% που μας είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το 2019, τώρα δεν δηλώνει πρόθυμο να ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μιλάμε από τη μια ένα 30% που είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ το 9, από την άλλη ένα 20% που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 19, κάποιοι είναι μεταξύ τους ίδιοι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα χωρίς πολιτική εκπροσώπηση. Εκεί πιστεύουμε ότι ένα εγχείρημα μεγάλης κεντροαριστεράς θα μπορούσε πραγματικά να πείσει αυτόν τον κόσμο να ξαναψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεδομένου μάλιστα και του εκλογικού νόμου που, όπως ξέρουμε πολύ καλά, λόγω της ενισχυμένης αναλογικής, αυτά τα σενάρια πάνω να συνεργαστούμε συνεργασίες των κομμάτων τελειώσανε. Απλή αναλογική υπήρχε. Τα άλλα κόμματα δεν δέχτηκαν την πρότασή μας για κυβερνητική συνεργασία. Τώρα με την ενισχυμένη αναλογική, κύριε Πολύζο, ξέρετε πολύ καλά ότι όποιος πάρει την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο διαφορά, παίρνει καμιά σαρανταριά βουλευτές παραπάνω στη Βουλή και σχηματίζει κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα η μεγάλη εικόνα για μας είναι ότι αυτή τη στιγμή ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είχε ψηφίσει αυτά τα δύο κόμματα στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό λοιπόν είναι και το πεδίο δόξης λαμπρών, στο οποίο εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα πολιτικό ρόλο, εάν όμως επιλέξουμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος? Έφυγαν από τη μέση οι συγκρούσεις, οι κραδασμοί. Δημιουργήθηκε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα από τις δικές σας σάρκες. Αυτά λύθηκαν. Είναι στο παρελθόν. Μπορεί να μην είναι μακρινό παρελθόν, αλλά έχουν μείνει εκεί. Βλέπετε αυτό που θα περιμένατε να δείτε από τον νέο πρόεδρο? Δεν τα βλέπετε ακόμη? Είναι αυτές οι κρίσιμες αποφάσεις, αυτό το σταυροδρόμι που έχετε μπροστά σας από το συνέδριο που πρέπει να ληφθούν? Νομίζω και στο τρίτο που είπατε θα πήγαινα και εγώ σαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα σας, κύριε Πολύζο, ότι μπροστά μας έχουμε το κρίσιμο αυτό συνέδριο υπαρξιακού χαρακτήρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης έχει, με την καλή έννοια το λέω, φορτωθεί την ευθύνη κυρίως από όσους τον ψήφισαν, αλλά και θα έλεγα και από όσους δεν τον ψήφισαν
για τη θέση του Προέδρου να προχωρήσει και να ηγηθεί μεγάλων αλλαγών στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και επειδή ξέρετε υπάρχει το αλάντα στο αρχή άνδρα δείκνηση, μένει να δούμε πραγματικά αν θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Κασελάκης θα ανταποκριθεί στην εντολή των ανθρώπων που τον εξέλεξαν πρόεδρο και δεν θα διστάσει να γίνουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές και στη φυσιογνωμία και στον προσανατολισμό του κόμματος. Ναι. Ποιος θα τις διαμορφώσει? Τα μέλη. Είναι τόσο μεγάλες αποφάσεις. Δεν πρέπει να πέσουν προτάσεις? Ναι, είτε... βεβαίως. Αυτό είναι μπροστά μας. Αυτό τώρα εμείς έχουμε μεθαύριο συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, Σαββατοκύριακο συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής, mm-hmm. για να ξεκινήσουμε από Δευτέρα τον πολύ κρίσιμο προσυνεδριακό διάλογο, στον οποίο θα τεθούν όλες αυτές οι απόψεις και άλλες που άλλα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να εισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση. Και θα καταλήξουμε τέλη Φεβρουαρίου σε ένα μαζικό συνέδριο όπου θα πρέπει να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Τώρα, σας το λέω πολύ καθαρά, κύριε Πολύζο, ότι αν είναι αποφάσεις μεγάλων αλλαγών, αυτό θα είναι θετικό για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι αποφάσεις μικρού βεληνοϊκούς, μακάρι εγώ να κάνω λάθος, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα συγκινήσουν ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε αυτή την πορεία. Επειδή όμως εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος και επειδή δίνουμε μάχη για να πάνε τα πράγματα καλά και δουλεύουμε γι' αυτό, θέλω να μείνω στην αισιόδοξη πλευρά των δύο εκδοχών. Με εκείνα και με τα άλλα είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν όλα τα προσυνέδρια που θέλατε και θα μείνουμε σε δύο, ένα στη Θεσσαλία, ένα στην Κοζάνη, όπως όλα δείχνουν, όπου εκεί θα γίνουν τα στρογγυλά τραπέζια όπως έχει σχεδιαστεί για να μπουν σε όλα τα πεδία τα ζητήματα. Ναι, αυτή είναι η πρόθεση. Προφανώς θα υπάρχει μια επικέντρωση σε κάποια ειδική θεματολογία, παραδείγματος χάρη για τον πρωτογενή τομέα, περισσότερο στη Θεσσαλία. Λοιπόν, αλλά ναι, εκεί θα μπουν στο τραπέζι όλα αυτά τα θέματα μαζί με προσώπους φορέων κλπ. Που νομίζω ότι θα είναι μια θετική πολιτική δραστηριότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ, καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας, κύριε Ραγκούση. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά.